ότι η μονή αυτή που χτίστηκε το 532 από το στρατηγό του Ιουστινιανού το Βελισάριο ανακαινίστηκε το 1805 ο παρόν Άρθιξ, ο ναός δηλαδή στον οποίο προσκυνήσαμε από δύο Λαπαναΐτες, απέναντι του είναι το χωριό Λαπαναγή, για όσους δεν το ξέρουν. Αρχικά η μονή ήταν, μάλλον ήταν λίγο, λέγανε πιο χαμηλά από εδώ, όμως μετά τα ορολογικά καταστράφηκε εντελώς. Και αρχίσαν να το χτίζουν πάλι προς τα εκεί που λέει μεταμόρφωση του Σωτήρος. Είδατε, υπάρχει όπως ανεβήκατε, κάποιοι ήρθετε και από το μονοπάτι, αλλά όπως ερχόσασταν προς το μοναστήρι, είδατε μια ταμπέλα που λέει προς την προς το μεταμόρφωση του Σωτήρος. Χτίζοντας το λέει εκεί πέρα, βρίσκαν τα εργαλεία τους γκρεμισμένα και αυτό που έκτιζαν, μάλλον τα εργαλεία τους εξαφανισμένα και αυτό που έκτιζαν γκρεμισμένο. Ψάχνοντας τη γύρω περιοχή, τα βρήκαν εδώ πάνω στο βράχο. Το πιο ψηλό σημείο του βράχου ήταν ακριβώς από πίσω μας, φαίνεται κιόλας. Καθαρίζοντας λοιπόν αυτό το σημείο, βρέθηκε λέει η εικόνα της Παναγίας και ένα πιθάρι με λάδι. Ο πρωτομάστορας με την παράδοση πάντα δεν ήθελε να το χτίσει εδώ το μοναστήρι. Συνέχισε να χτίζει εκεί που είχε ξεκινήσει, με αποτέλεσμα λέει να πέσει και να χτυπήσει θανάσιμα από τη σκαλοσιά που έκτιζε. Και παίρνοντας τότε κόσμο αυτό το λάδι που είχαν βρει να το αλείψουν τις πληγές, θαυματουργικά έγινε καλά. Έτσι λοιπόν το μοναστήρι χτίστηκε σε αυτό το σημείο. Η πρώτη εκκλησία ήταν και εκεί που λειτουργήσαμε το πρωί. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, είναι το μικρότερο εγκλησάκι που είναι ακριβώς από πίσω μας. Και αργότερα χτίστηκαν τα υπόλοιπα κτίρια, ο ναός ο μεγαλύτερος της Αγίας Τριάδος και τα υπόλοιπα κτίρια. Το μοναστήρι ήταν πάντα αντρικό, αλλά πάντα είχε τη φήμη για το λάδι αυτό έρχονταν από τις γύρω περιοχές με τα πόδια για να γίνουν, να θεραπευτούν όταν οι γιατροί δεν είχαν κάποιο, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για τον ασθενή τους. Έτσι λοιπόν είχε πάντα τη φήμη αυτό, η μακελαριά αυτό με το πιθάρι, με το λάδι τέλος πάντων. Και όταν ήρθαν οι Τούρκοι λέει το 1800, οι οποίοι είχαν στρατοπεδεύσει στο δάσος που περάσατε, ήρθαν να κάψουν το μοναστήρι, τότε ο ηγούμενος τους ανέφερε ότι, η Παναγία είναι θαυματουργή και μην το πειράξετε σαν μοναστήρι. Και είπαν αυτοί ότι αν δούμε ένα θαύμα και μας πείσει για αυτό που μας λες, θα το δεχτούμε. Έτσι λοιπόν, πήρε το, λέει θα πάρω το καντήλι, θα πάρω το καντήλι που καίει μπροστά στην Παναγία και θα το πετάξω στο βράχο εδώ που είναι και απότομος. Αν λέει σπάσει, κάψτε το, διαφορετικά να μην το πειράξετε. Πραγματικά έκλεισαν αυτή τη συμφωνία. Πέταξαν κάτω το καντήλι με το λάδι. Πηγαίνοντας όμως οι Τούρκοι κάτω, βρήκαν το λάδι, το καντήλι είχε σκαλώσει σε κάτι κλαδί και δεν είχε πάθει τίποτα. Έτσι πραγματικά τήρησαν τη συμφωνία τους και φεύγοντας από εδώ, τσακώθηκαν οι Τούρκοι μεταξύ τους με κάποιους άλλους οι οποίοι είχαν στρατοπεδεύσει και περίμεναν να καεί το μοναστήρι. Με αποτέλεσμα, λέει, να γίνει ένα μακελιό μεταξύ των Τούρκων. Και είναι και μια φήμη ότι το μοναστήρι ονομάστηκε Μακελαριά εξαιτίας αυτού του θαύματος. Το μοναστήρι ήταν πάντα αντρικό, με τελευταίο ηγούμενο τον γέροντα Άνθιμο τον Δρίτσα, ο οποίος εκοιμήθη στα Μέγαρα πριν από 1,5 κοντά 2 χρόνια περίπου. Έκλεισε όμως δυστυχώς το 1990, λόγω ότι το 1980 έγινε μια ληστεία στο μοναστήρι. Εδώ στο μοναστήρι, εκτός από το ότι είναι η εικόνα της θαυματουργής της Παναγίας, υπήρχε και μια λειψανοθήκη μάλλον, κουτί το λέγαν τότε, το οποίο περιείχε μέσα από τα άχρα τα πάθη του Κυρίου μας. Είχε από το τίμιο ξύλο, από το ακάνθινο στεφάνι, από τη χλαμίδα και από το σπόκο του Χριστού. Έχουμε βρει πολλά έγγραφα, τα οποία όταν έπεφταν τότε ακρίδα, πανόλι, διάφορα, τέλος πάντων στα διάφορα χωριά, μέχρι και στο Πουρναρόκαστρο, φανταστείτε, είχε φτάσει, περιέφεραν, λιτάνευαν αυτό το κουτί της Παναγίας, έτσι το λέγανε, και έφεραν αυτά τα φαινόμενα που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν με άλλο τρόπο. Έτσι λοιπόν το 1980, όταν ήταν εδώ ηγούμενος ο γέροντας Άνθιμος, έγινε μια ληστεία και αυτά δυστυχώς κλάπηκαν. Όμως το μοναστήρι, εκτός από τις Παναγίας που γιορτάζει 15 Αυγούστου, γιορτάζει και τις 14 Σεπτεμβρίου, λόγω του ότι υπήρχαν αυτά τα άχρηστα πάθη στη μονή μας. Δυστυχώς όλα αυτά, η ληστεία και όλα αυτά οδήγησαν σε μια παρακμή, άρχισαν να ρημώνουν και τα χωριά, με αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί η μονή το 1990 και να κλείσει οριστικά, να ανοίγει μόνο τα καλοκαίρια από δύο ιερείς, ο ένας είναι εδώ ο πατήρ Γεώργιος ο οποίος το άνοιγε, εκ περιτροπής άνοιγαν 2-3 ιερείς και συνήθως τις Κυριακές. Από το 2011 είμαστε όμως δύο μοναχές και οι δύο από την Πάτρα, η γερόντισε κι εγώ, οι οποίοι προσπαθούμε να, όσοι ίσως έχετε ξανάρθει, να το ανακαινήσουμε, να φτιαχτεί ο δρόμος που κάνουμε τόσες πολλές προσπάθειες. Ξέρετε και το Γιωπούλ μαζί το ξεκινήσαμε και μας βοήθησε μέχρι ένα πολύ μεγάλο σημείο όσο πέρναγε από το χέρι της. Γενικότερα να πάρει έτσι ζωή και να αναπτυχθεί ο τόπος.
αλλά και αυτό να κατασταθεί έτσι ένας τόπος προσευχής, να μπορεί ο καθένας να έρχεται να αναποθέτει τον πόνο του στην Παναγία. Είναι πραγματικά πολύ θαυματουργή, το έχουμε ζήσει και το ζούμε καθημερινά εμείς οι δύο που μένουμε εδώ. Και προσπαθούμε με όλα αυτά να το συνεφέρουμε τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι το πιθάρι με το λάδι βρίσκεται στο ιερό της Μικρής Εκκλησίας. Δεν μπορείτε να πάρετε λάδι από εκεί, όμως εδώ ο πατήρ Γεώργιος έχει κανονίσει και έχει γεμίσει μπουκαλάκια, τα οποία μοιράζονται μετά στην έκθεση που βρίσκεται εδώ στην πίσω μας, που είναι ένα εκθετήριο το οποίο πουλάμε προδοσιακά προϊόντα, μοιράζεται δωρεάν προς ευλογία εδώ όποιανού θέλει να πάρει λάδι. Θέλω να πω και κάτι για να μην ξανακόβω μετά την διανεκδήλωση, γιατί επειδή του σταυρού μας έχουν δώσει κάποια ζώα τα οποία κληρώνονται, μοσχάρια, θα υπάρχει μια λαχιοφόρος έξω από την έκθεση και αυτή για ενίσχυση της μονής. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει έτσι για να στηρίξει εδώ τον κόπο μας, γιατί βλέπετε ένα δύσκολο μέρος. Μόνο ένα μήνα το χρόνο έχουμε κόσμο, τον Αύγουστο. Τον υπόλοιπο είναι στην τελεία ερημιά. Υπάρχει λειτουργία τις Κυριακές, αλλά δεν μπορούν εύκολα να έρθουν. Θέλω να πάλι να σας καλωσορίσω, να χαρείτε εδώ την εκδήλωση και να σας ευχαριστήσω και τον κύριο Κώστα για τη συνεργασία και την εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ.